Κύριε Πρόεδρε, άφησα στο τέλος τα 2.600.000 συνταξιούχων που σε λίγο θα γίνουν 2.700. Οι πιο πολλοί δεν μπορούν να ζήσουν ή κάποιοι ζουν τα παιδιά τους. Νοιάζομαι για το δικό τους εισόδημα, νοιάζομαι και για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους. Και ότι αν καταφέρω στο εγγόνι τους να τους βρω μια δουλειά και να μην είναι εξαρτημένη από τα 100 ή 200 ευρώ τα οποία τους δίνει σήμερα ο παππούς ή η γιαγιά, θα έχω βοηθήσει και το εγγόνι και τον παππού και τη γιαγιά. Άρα όσο ενδιαφέρομαι για τον συνταξιούχο, άλλο τόσο ενδιαφέρομαι για το παιδί του και για το εγγόνι του. Διότι δεν είναι δυνατόν, κύριε Αυτιά, η κοινωνική αλληλεγγύη και το μοντέλο της χώρας να είναι μέσα από συντάξεις που στηρίζουν παιδιά και εγγόνια χωρίς όραμα και χωρίς ελπίδα. Εγώ δεν θέλω μια κοινωνία που θα στηρίζεται σε επιδόματα. Αλλά. Θέλω μια κοινωνία που να στηρίζεται σε ευκαιρίες. Και σε δουλειές. Και σε δουλειές. Λοιπόν, αν ένα πράγμα μπορούν και θέλω να κρατήσουν οι συμπολίτες μας, από μένα είναι ότι εγώ θα δημιουργήσω πολλές καλές για τον συνταξιούχο, άλλο τόσο ενδιαφέρομαι για το παιδί του και για το εγγόνι του. Διότι δεν είναι δυνατόν, κύριε Αυτιά, η κοινωνική αλληλεγγύη και το μοντέλο της χώρας να είναι μέσα από συντάξεις που στηρίζουν παιδιά και εγγόνια χωρίς όραμα και χωρίς ελπίδα. Εγώ δεν θέλω μια κοινωνία που θα στηρίζεται σε επιδόματα. Αλλά. Θέλω μια κοινωνία που να στηρίζεται σε ευκαιρίες. Και σε δουλειές. Και σε δουλειές. Λοιπόν, αν ένα πράγμα μπορούν και θέλω να κρατήσουν οι συμπολίτες μας, από μένα είναι ότι εγώ θα δημιουργήσω πολλές καλές νέες δουλειές στη χώρα μας. Θα το κάνετε αυτό. Θα το κάνω. Είναι το μεγάλο μου στοίχημα. Ξέρω να το κάνω. Ξέρω να μιλήσω τη γλώσσα των ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα. Θα είναι μια σταυροφορία αυτή, κύριε Αυτιά. Μια σταυροφορία να πείσουμε Έλληνες και ξένους επενδυτές ότι αυτός ο τόπος έχει τόσες προοπτικές, έχει τόσα καλά πράγματα, που είναι κρίμα πραγματικά σήμερα να μην βλέπουμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό.